Στις 16 του μηνός Δεκεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Μοδέστου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Ο Άγιος Μόδεστος γεννήθηκε από Ορθοδόξους γονείς που ονομάζονταν Ευσέβιος και Θεοδούλη στην πόλη Σεβάστια το έτος 298 μετά Χριστόν. Επειδή όμως η μητέρα του ήταν στήρα, γι' αυτό με την προσευχή της τους χαρίστηκε ιός ο μεγάλος αυτός πατέρας, ύστερα από τα 40 χρόνια του γάμου τους. Αφού λοιπόν γεννήθηκε ο Άγιος Μόδεστος, συκοφαντήθηκε ο πατέρας του στον Μαξιμιανό ως χριστιανός και έτσι αφού δέθηκε, κλείστηκε μέσα στην φυλακή. Όταν το έμαθε αυτό, η γυναίκα του η Θεοδούλη πήγε και αυτή στην φυλακή μαζί με αυτόν τον ιό τη. Εκεί δε στην φυλακή ευρισκόμενη παρακάλεσαν και οι δύο τον Θεό και έτσι παρέδωσαν τις ψυχές τους στα χέρια των Αγίων Αγγέλων, γεννόμενοι μάρτυρες στην διάθεση και στην προαίρεση. Οι δεσμοφύλακες, βρίσκοντας αυτούς πεθαμένους, βρίσκοντας όμως και το παιδί ζωντανό ανάμεσά τους, το πήραν και το έφεραν στον Μαξιμιανό. Ήταν τότε πέντε μηνών ο Άγιος Μόδεστος. Ο Βασιλιά, βλέποντα το παιδί όμορφο και πολύ χαριτωμένο, το παρέδωσε σε ένα συγκλητικό για να το αναθρέψει με επιμέλεια, ώστε με τον καιρό να γίνει άξιο να υπηρετεί τον ψευτοθεό Δία. Ανατρεφόμενος λοιπόν κοντά στον συγκλητικό, ο μακάριος μόδεστος έμαθε ότι οι γονείς του πέθαναν μακάρια στην φυλακή για τον Χριστό. Οπότε όταν έφτασε στο 13ο έτος της ηλικίας του, τότε βρίσκοντας ένα χριστιανό από εκείνον διδάχθηκε την ευσέβεια και γίνεται όλος η οικείος της και παραδομένος σε αυτήν. Λυπόταν όμως επειδή συναναστρεφόταν με τους ειδωλολάτρες και κάποτε όταν ο Μαξιμιανός κήρυξε όλος ο λαός να προσφέρει θυσίες στους ψευτοθεούς, τότε ο Άγιος βρίσκοντας ευκαιρία πήγε στον τάφο των γονέων του και τους παρακαλούσε να τον ελευθερώσουν από τα χέρια των ειδωλολατρών για να αξιωθεί του Αγίου Βαπτίσματος. Τότε τον βρήκε ένας χρυσοχώος ο οποίος καταγόταν από την Αθήνα και παίρνοντάς τον τον πήγε στην Αθήνα ο οποίος στο δρόμο έκανε διάφορα θαύματα. Πηγαίνοντας εκεί τον Άγιο τον παρουσίασε στον αρχιερέα και τον έκανε να διδαχθεί την πίστη τελειότερα και να βαπτιστεί. Όταν όμως βαπτιζόταν ο Άγιος, συνέβη θαύμα παράδοξο, δηλαδή φάνηκε να κατεβαίνει από τους ουρανούς ένας στήλος από φωτιά, ο οποίος στηριζόταν στην κεφαλή του Αγίου Μοδέστου όταν βαπτιζόταν. Αφού δεν βαπτίστηκε, θεράπευσε με μόνη την προσευχή και το άγγιγμα του χεριού του τον αδελφό του Χρυσοχώου, που έπασχε από μία θανατηφόρα ασθένεια, παρόμοια θεράπευσε και έναν δαιμονισμένο. Έπειτα, επειδή και ο Χρυσοχός και η γυναίκα του πέθαναν, γράφτηκε μαζί με τους Υιούς τους και ο Άγιος αυτός στις διαθήκες τους, ως κληρονόμος της περιουσίας εκείνων. Αλλά αυτός, χαρίζοντας το μερίδιο της κληρονομιάς του στους Υιούς εκείνων, ανεχώρησε στους ερημικότερους τόπους και εκεί περνούσε την ζωή του ασκητικά. Ιδέοι του Χρυσοχώου, μη υποφέροντας από τον φθόνο να βλέπουν τον Άγιο να τιμάται από όλου, τι κάνουν. Επειδή αυτοί επρόκειτο να πάνε στο μισήρι για να εμπορευθούν, γι' αυτό έπεισαν και τον μακάριο Μόδεστο να πάει μαζί τους. Εκεί όμως πηγαίνοντας, πώλησαν ως δούλο τον Άγιο σε έναν άπιστο άνθρωπο, από τον οποίον υπέφερε πολλά δεινά ο Τρισόλβιος, σε διάστημα 7 ολόκληρων ετών. Αλλά ο Άγιος με τη θερμή και επίμονη προσευχή του, ελευθέρωσε τον αυθέντη του εκείνον από την πλάνη της απιστίας και τον έπεισε να πιστέψει και να βαπτιστεί, αλλά και μολονότι έπασχε από φοβερή ασθένεια, τον έκανε υγιή. Αφού λοιπόν εκείνος πέθανε, πήγε ο Άγιος στα Ιεροσόλυμα για προσκύνηση του ζωοδόχου τάφου. Από τα Ιεροσόλυμα πάλι πήγε στο Σύνεο και εκεί ησυχάζοντα και έχοντας τον νου του μόνο στον Θεό έκανε πολλά θαύματα. Επειδή όμως τότε πέθανε ο Πατριάρχης των Ιεροσολύμων, γι' αυτό από Θεία Αποκάλυψη χειροτονείται Πατριάρχης Ιεροσολύμων ο Άγιος Μόδεστος, όντας τότε 59 ετών. Έκανε και τότε ο Άγιος πολλά θαύματα, από τα οποία ένα είναι και αυτό που θα λεχθεί. Ενός ανθρώπου Ιεροσολυμίτου του πέθαιναν τα ζώα, επειδή η βρύση του νερού από το οποίο έπιναν δηλητηριάστηκε από ένα φίδι με συνεργία του δαίμονα. Στη βρύση λοιπόν αυτή πήγε ο Άγιος και τα νεκρά ζώα τα ανέστησε και το φίδι το θανάτωσε και τον δαίμονα τον έκανε να φανεί μπροστά σε όσους παρευρίσκονταν, ο οποίος ορκιζόταν στο φοβερό όνομα του Θεού ότι δεν θα πλησιάσει ποτέ στον τόπο εκείνο όπου θα γινόταν επίκληση του ονόματο του Αγίου Μοδέστου. Και έτσι λοιπόν, επειδή ο Άγιο Μόδεστο ανέστησε τα νεκρά ζώα, γι' αυτό θεωρείται προστάτη των ζώων. Ο Άγιο Μόδεστο ήταν εντελώ αμνησίκακο, καθώ το απέδειξε αυτό η παρακάτω περίσταση. Όταν οι ιοί του Χρυσοχώου, οι οποίοι πώλησαν τον Άγιο στο Μισίρι, πήγαν μια φορά στα Ιεροσόλυμα, χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτός που πουλήθηκε είναι εκεί Πατριάρχης. Ο αμνησίκα κοσμόδεστος όχι μόνο δεν τους τιμώρησε για εκδίκηση του κακού που του έκαναν, αλλά και επιπλέον τους δέχθηκε με ασπασμούς και τους φιλοξένησε φιλόφρονα και τους ευεργέτησε μεγαλόπρεπα. Έτσι λοιπόν αφού έζησε οσιακά ο Αίδημος και αφού έζησε μεν όλα τα χρόνια της ζωής του 97 πατριάρχευσε δε 38 χρόνια, απήλθε η Ιστασεωνίους μονάς. Να μας ευλογεί και να μας δίνει δύναμη ο Άγιος Μόδεστος και να πρεσβεύει για μας από τον θρόνο του Θεού εκεί που βρίσκεται τώρα και συναγάλεται με τον Κύριο. Ναι. Σιών την Θείαν των Αποστόλων πλούτησα στην έλαμψη και τόσο σωτήρι ως Υιος ιερεύσας ιερά αμπρότητη, Πάτερ μόδεστε, Χριστόν τον Θεόν οικετεύε, δωρήσαστε ημίν το μεγάλο,